Αμπελόκηποι Αθήνας και τηλεόραση. Γιάννης και Μαρία. Σκηνοθεσία και σενάριο. Πάνος Γλυκοφρίδης. Ηθοποιοί: Γιαννίτσος, Ζούνη, Διαμαντίδου, Φιλιππίδης, Τζόρτζης, Πασπάτη, Διαβάτη, Σαββοπούλου, Μπακάλης, Φατούρος, Χειμωνίδης. Υπόθεση. Η υπόθεση της σειράς αφορούσε μια νεαρή κοπέλα, τη Μαρία, που έχοντας φύγει από το σπίτι της, βρίσκει καταφύγιο κοντά στο Γιάννη. Οι δυο τους, για να ξεφύγουν από την οικογένεια της Μαρίας, κρύβονται στο σπίτι της γιαγιάς του Γιάννη. Παράλληλα με αυτή την ιστορία, το σενάριο παρακολουθεί και αυτή του παππού του Γιάννη στην κατοχή και στον εμφύλιο, μέσα από το ημερολόγιο του, που οι δυο τους ανακαλύπτουν και διαβάζουν στη σοφίτα του σπιτιού. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από τη ταινία. Λεωφόρος Βασιλής της Σοφίας. Πάρκο Ελευθερίας. Οδός Ευζώνων. Νοσοκομείο Ρηπής. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οδός Λουίζης Ριανκούρ. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας? Εργάτη στη Γερμανία, κύριε αστυνόμε. Η μητέρα σου είναι μαζί? Τι έγινε, Θανά? Τι θα γίνει, εντάξει. Άκουσες, λέει, τι κάνουμε? Βάζουνε κάτι αθληταράδες να δείχνουνε στον κόσμο πώς να τρέχει. Όπου υπάρχει πρασινάδα και δέντρο, να μαζεύεται, λέει, ο κόσμος να τη βρίσκει στο έτσι. Πλάκα θα έχει. Τι είναι? Τίποτα. Δηλαδή, με παίρνεις άγρια χαράματα για να μου πεις τα όνειρά σου. Ύστερα με παίρνεις να βρεθούμε, σε ρωτάω και μου ξηγέσαι τίποτα, ε! Εσύ τώρα την παριστάνεις, όχι άμα είναι... Για δε ρε ένα τύπο, ρε! Για δε ρε ένα τύπο, ζητάει και τα ρέστα! Λέγε ρε ηλίθιε, τι σου συμβαίνει? Δεν γουστάρω, ρε φίλε, να σου πω. Δεν γουστάρω! Ρε, μας παρατάς? Άντε μη σου πω καμιά χοντρή! Άντε, μπράβο! Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, άβυσος. Χριστέ μου, βάλε το χέρι σου. Αλέτα σου, πάμε. Πάμε να καπνίσουμε τσιγάρα. Εσύ θα κάτσεις εδώ. Μάλιστα, όπως μια τάξετε. Μια ζωή σηκωκάτσι είμαι.
Εντάξει ρε Μιχάλη, μην κάνεις έτσι, δεν έχεις ευθύνη. Κοινό που μετράει είναι πως τη σκαπούλα ρε. Πάλι καλά που δεν βάρεσες το κεφάλι να της μείνει κανένα κουσούρι. Αν και αυτή δηλαδή το κουσούρι το είχε και πριν βαρέσει. Τέλος πάντων δεν κάνει να μιλάω έτσι, παιδί μου είναι. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Σωστό. Η κόρη μου και η κόρη σου είναι πια γυναίκες. Για σκέψου, ε. Ναι, αλλά αν το είχαμε καταλάβει δεν θα είχε γίνει αυτό. Στερνή μου γνώση που λένε. Τι να κάνω, ρε Τάσο. Την πήρα μαζί μου για το καλύτερο. Πάνω στην απελπισία μου είπα, πάρω μαζί μου την άντα, αυτή ξέρει θα βοηθήσει. Φίλες ήταν, ακολλητές. Πού να φανταστώ. Βοήθησε τουλάχιστον. Μετάραξε. Α, εμένα, σε εγώ να δεις τι έχω τραβήξει. Και αποφάσισα να τη στείλω πίσω. Καλά έκανες. Ναι, αλλά... Μιχάλη, δεν μου λες, άμα βρεις με το καλό τη Μαρία, τι θα κάνεις? Θα φύγω. Για να πας πού? Στη Γερμανία. Γιατί? Κάτσε εδώ να κάνουμε δουλειά μαζί, να πιάσουμε και ένα μεγάλο σπίτι για δύο οικογένειες, να είναι μαζί και τα παιδιά έτσι που αγαπιούνται, θα βοηθιόμαστε, τι λες? Τέσο. Λέγε. Συνάντησε τη γυναίκα μου. Θα ξαναστήσω το σπίτι μου. Ε, μπράβο. Τι είπα να πει μπράβο? Την αδερφή σου σκέφτηκα, δεν τα ταιριάζανε. Δεν μου λες, στη Γερμανία έχει τώρα δουλειές εκεί? Εγώ έχω. Θα πάρεις και την Ελένη, θα είστε όλοι μαζί. Στο ξαναείπα, θα ξαναστήσω το σπίτι μου. Μπράβο Μιχαλή, μπράβο. Δηλαδή η πρότασή σου για μεγάλο σπίτι και για δουλειά δεν ισχύει. Κοίτα να δεις, με τις γυναίκες να τρώγονται δεν γίνεται δουλειά. Έχεις δίκιο. Θες να πάμε μέσα τώρα? Μιχάλη, κοίτα να δεις. Εγώ βέβαια σοφός δεν είμαι, αλλά τα μαλλιά μου ασπρίσανε μέσα στην πιάτσα. Πολλά είπαμε, πολλά μιλήσαμε πάνω σε ένα τσιγάρο. Αλλά ρε Μιχάλη, κάτι μου λέει πως για άλλο πράγμα με φώναξες εδώ έξω. Θες λεφτά? Καλά. Τάσο, πήγαινε μέσα, σε θέλει ο γιατρός. Μην ανησυχήσεις όμως, το παιδί κοιμάται. Η μικρή μέσα όλο παραμιλάει. Απ' την άκουσα. Χριστέ μου, κι όλο λέει Μιχάλη. Μιχάλη, μ' ακούς? Εκεί. Φαίνεται θα τα είχε με κανένα παιδί της ηλικίας της που το λέγανε Μιχάλη. Ε, βέβαια. Μπορεί. Ε, Μιχάλη. Εγώ έχω ραντεβού με τον τέτοιο. Με τα καγώματα της άντρας ξεχάσαμε το παιδί μας. Πού θα μείνετε? Ο Τάσος θα φύγει, έχει δουλειά επάνω. Εγώ θα μείνω στο σπίτι της ξαδέρφης μας, της Αρτεμισίας. Εντάξει. Τηλεφώνησέ μου στο ξενοδοχείο. Εντάξει. Χριστέ μου. Άργη τον Ξανθό να τον λένε Μιχάλη. Πρέπει να μάθω. Γιατί αν δεν τον λένε, άλλη φουρτούνα μας βρήκε. Πού με έστειλες ρε ηλίθιε, πού με έστειλες ρε? Φωνές, το γιαγάιδαρο σε κάνεις. Γιαννάκη, εσύ μου ρίξες μπουνιά, εγώ σου ρίξω σφαλιάρα, έτσι? Πήγα ρε ηλίθιε και με βουτήξαν οι νοσοκόμες από τα μούτρα. Εντάξει. Τι εντάξει ρε, δεν μπόρεσα να τη δω, καταλαβαίνεις? Εντάξει, σήκω. Σήκω ρε, φεύγουμε. Πολύ αστυνομικό μυθιστόρημα διαβάζεις και θα σου μείνει.
Από εδώ λοιπόν έχουμε όλη την κίνηση του νοσοκομείου στα πόδια μας. Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα επεισόδια και τους παραπάνω δικτυακούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο. Νίκος και Νεφέλη. Ηχογράφηση. Ελεάνα. 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα Εργαστηρίου Πληροφορικής. Πολυμέσα Πληροφορική. Σχολικό έτος 2019-2020.